Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνουμε? Είμαστε καλά, έτοιμοι να ξεκινήσουμε σήμερα. Ναι. Να ανοίξει τις πύλες το φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Μ' αρέσει αυτό το ανοίγει τις πύλες, μ' αρέσει ναι, πολύ. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Και έχουμε και μια παράδοση που τηρείται τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Η πρώτη μέρα να είναι σκατόκερος. Να έχει, όχι, να ξεκινάει έτσι μουντά και λίγο συννεφιασμένα. Ναι, ναι, αλλά μέχρι το μεσημέρι, σιγά σιγά να ανοίγει ο καιρός. Ναι. Και να τα αμείβει όλους και ο καιρός και όλα να δουλεύουν ρολόι. Ναι. Και σήμερα με κορύφωση βεβαίως το Σάββατο. Ναι. Που είναι και η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση και θα ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο και πολύ, ναι, επιτυχημένο φέτος ταξίδι που πέρασε από δεκάδες πόλεις και είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, νεολαία, επιτυχία. Ναι, έχει πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτή η επιτυχία, εκτιμάμε. Ναι. Μετά από κάποια πολύ δύσκολα χρόνια. Ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες, για τις ηλικίες που τώρα είναι τα χρόνια που. Μιλάμε τώρα για τα τελευταία χρόνια του. Ιδιαίτερα της πανδημίας, και δεν είναι το θέμα μόνο η πανδημία που από μόνη της είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι και η πολιτική διαχείρισής της. Σωστά. Που έριξε τα πάντα, όλη τη δυσκολία, όλες τις δοκιμασίες στον κόσμο, στο λαό, στους εργαζόμενους και στην νεολαία. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι αυτό όλο έρχεται να κουμπώσει δίπλα στην πρώτη δοκιμασία των νέων σχετικά με τα μνημόνια, έτσι. Έτσι είναι, ναι. Mm. Και μπορώ να σας θυμίσω και μια φράση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, mm, που λέει και με φόντο και ντεκόρ τελικά κάποια νεανικά πρόσωπα έντισε την απαράδεκτη πολιτική, έτσι, που ήδη έχει ακολουθήσει και πρόκειται να ακολουθήσει, που έχει ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα, και μίλησε ότι τα δίνουμε, θέλουμε να δώσουμε πράγματα στη δοκιμαζόμενη νεολαία που τόσο έχει δοκιμαστεί. Μάλιστα. Ξέχασε βεβαίως να πει ότι αυτές τις δοκιμασίες που πέρασε η νεολαία, ο ίδιος η κυβέρνησή του και με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, θα πούμε εμείς, και με όλη αυτή την κατάσταση που έχουν χτίσει διαχρονικά, αυτοί τις βάλαν στην νεολαία. Μάλιστα. Δεν εμφανιστήκαν από το πουθενά. Το ότι 40.000 παιδιά κοπήκανε από τα πανεπιστήμια, απεγκλωβιστήκανε με τα λόγια της Υπουργού Παιδείας από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν ήταν μια δοκιμασία εντός πανδημίας, με ένα νόμο που άλλαξε μέσα στην πανδημία και με τα σχολεία κλειστά και στη ζούλα, λέμε εμείς, και παρά τους αγώνες που γίνανε από μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, αυτή τη βάλανε αυτή τη δοκιμασία. Το ότι στους χώρους δουλειάς υπάρχει ζούγκλα και στην τηλεεργασία φάνηκε, και φάνηκε και μετά την τηλεεργασία, και φαίνεται και σήμερα και με τους ντιλιβεράδες και με κλάδους ιδιαίτερα που συγκεντρώνουν νεολαία. Οι ντιλιβεράδες εδώ με ένα τελεία για να πω, ναι, κύριε Παντζέλο, ήταν από αυτούς που χειροκροτούσαν μαζί με τους υγειονομικούς κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και των lockdown. Να τα θυμόμαστε αυτά. Γιατί ναι, και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χτεσινή αυτή υπέροχη εικόνα και της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Βόλου, δεν ξέρω σε πόσες πόλεις έγιναν αυτές οι μεγάλες μοτοπορίες, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις και κυρίως των εργαζόμενων της Ιφούντα αλλά και με την αλληλεγγύη, συνέχισε όλο ο ελληνικός λαός να χειροκροτάει, και όχι μόνο ότι δούλεψαν σε αντίξωες συνθήκες και στήριξαν τον κόσμο την περίοδο της πανδημίας, αλλά χειροκροτάει ακόμη περισσότερο τώρα που αγωνίζονται και δίνουν ένα παράδειγμα στο πώς μέσα από την οργάνωση, και εδώ να πούμε και μέσα από το συνδικάτο τους στον επισητισμό, που έχει τόσο μεγάλη αναγνώριση και δίνει αυτόν τον αγώνα μπροστά, και έχει και εκλογές το τελευταίο δεκαήμερο που θα είναι κριτήριο πώς θα συνεχιστεί και αυτός ο αγώνας το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Πάντα αποτελούν κριτήριο. Αυτό χειροκροτάμε, και που δίνουν ανάσα σε έναν κόσμο και φωτίζουν έναν δρόμο. Γιατί το ΚΚΕ, ξέρετε, θα μπει και η ΚΝΕ με όλες του, και στηρίζει ήδη με όλες τις δυνάμεις αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Και βλέπουμε μέσα σε αυτή τη δύναμη τόσο των εργαζομένων όσο και της αλληλεγγύης τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να γίνεται ένας αγώνας, να απλώνεται στον κλάδο και τελικά να απλώνεται σε ένα κίνημα πανελλαδικό που μπορεί να δίνει και με μια κατεύθυνση που θα βαθαίνει, θα διεκδικεί, θα προσανατολίζει ότι μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά. Και δεν θα σταματήσουμε να ρίχνουμε τις απαιτήσεις μας στο να ζούμε όλο και χειρότερα ή να διαλέγουμε το μικρότερο κακό κάθε φορά. Σε αυτό το κίνημα δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις μας, και θεωρούμε ότι και η εμπειρία καθενός επιβεβαιώνει ότι το ΚΚΕ είναι και εγγύηση για να διαμορφωθεί ένα ισχυρό ΚΚΕ παντού, να διαμορφωθεί ένα τέτοιο κίνημα. Και η σημερινή μας συζήτηση, ναι, να ξεκινήσω λίγο να βάλω και λίγο φεστιβάλ. Να βάλω λίγο φεστιβάλ για να δούμε σήμερα ποιο είναι. Ναι. Το κεντρικό του θέμα, γιατί πάντα έχει μια θεματική. Ναι, πριν μπούμε στο κεντρικό, φεστιβάλ, αν και δεν, ναι, είναι άσχετο, ναι, έχουμε μια τόσο επίκαιρη συζήτηση σήμερα, ακριβώς με τους προτεργάτες
αυτών των κινητοποιήσεων, με τους εργαζόμενους δηλαδή, τους προέδρους σωματείων, με άλλους εργαζόμενους στο στέκι νέων εργαζομένων στις 8 η ώρα. Θα δείτε το χάρτη κάπως, θα μπορείτε να προσανατολιστείτε μέσα στο Τρίτσι όσοι έρθουν, ακριβώς για αυτά τα θέματα. Πώς θα μπει φρένο, θα πεταχτεί στα σκουπίδια αυτό το τερατούργημα Χατζηδάκη που ολοκληρώνει μια δουλειά πολλών νόμων αντεργατικών διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που την τελευταία δεκαετία ειδικά έρχονται με κατασυρωή, και πώς θα ανοίξει ένας αγώνας για τις σύγχρονες διεκδικήσεις των εργαζόμενων για να ζήσουν όπως τους αξίζει. Αυτοί που παράγουν τα πάντα, χωρίς αυτούς που δεν λειτουργεί τίποτα, θα αποκτήσουν και τη δύναμη και τελικά την ικανότητα να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και εκεί θα είναι και ο πρόεδρος του συνδικάτου, εργαζόμενος της ΥΦΟΥΝ, ο Γιώργος Στεφανάκης που είχατε πριν στα ηχητικά. Ναι. Αυτός ήταν στα ηχητικά από τις χθεσινές κινητοποιήσεις, και άλλοι και από άλλους κλάδους, το εμπόριο, από την Κόσκο και από αλλού εργαζόμενοι, για να συζητήσουμε, γιατί εντάξει, το φεστιβάλ πάντα είναι αγωνιστικός σταθμός και πείρας να έρθει των αγώνων, αλλά και οργάνωση της πάλης που είναι τόσο απαραίτητο από την επόμενη κιόλας μέρα που θα τελειώσει το φεστιβάλ, και τις ίδιες μέρες θα είναι η απεργία την Παρασκευή των εργαζομένων της ΥΦΟΥΝ. Εξού και το κεντρικό του σύνθημα, να ζεις, να τολμάς, να προχωράς. Ναι, για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, το σοσιαλισμό είναι όλο το... Ναι, ολοκληρώνεται η... Ναι, ξέρετε, ναι, είναι ένα σύνθημα, ιδιαίτερα το πρώτο του κομμάτι, που το εμπνευστεί, έτσι γεννήθηκε, καλύτερα να το πω, μέσα σε αυτή την προσπάθεια του κόσμου να ζήσει και όχι απλά να επιβιώσει, γιατί για μας η ζωή δεν είναι απλά να επιβιώνεις. Είναι να ζεις με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που η ανθρώπινη εργασία, η δουλειά των πολλών, όλου του κόσμου έχουν δημιουργήσει. Αυτό είναι ζωή πραγματική. Το να ζεις, να τολμάς και το να προχωράς, φάνηκε μέσα στην πανδημία. Φάνηκε μέσα στους αγώνες. Φάνηκε στην προσπάθεια τόσο του καθενός και πολύ περισσότερο στις συλλογικές κινητοποιήσεις. Αν θυμάστε, πρώτα οι υγειονομικοί. Λίγοι λόγω της πανδημίας και της κατάστασης υγειονομικής, περισσότεροι στην πορεία, μετά και στους μαθητές, στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, που κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και το κουκουέ μπήκε μπροστά για να σπάσει όλη αυτή η κουβέντα ότι θα λογαριαστούμε μετά. Τώρα δεν είναι ώρα για αγώνες. Ναι. Τώρα πρέπει να, με λίγα λόγια, να κάνουμε ό,τι επιβάλλουν η κερδοφορία των μονοπωλίων. Ποια ήταν αυτή, τα πρωτόκολλα λάστιχο. Για σας, εγκλισμός για τον τουρισμό απλωτά. Ναι. Λοιπόν, και να αλλάζουν κατά το δοκούν και σε κάθε φάση. Ή να ξεμπερδεύουμε με ένα χειροκρότημα. Ναι, ή με ένα χειροκρότημα, μπράβο. Γεννήθηκε μέσα ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζουμε ότι μαζί με τη δύναμη που πήρε και το καλοκαίρι αυτό, το καλοκαίρι των πυρκαγιών, το καλοκαίρι που έβλεπες κόσμο όλων των ηλικιών, λαϊκό κόσμο, μόνος του να σώζει το σπίτι του, μόνος του να σώζει το χωράφι του όσο μπορούσε βεβαίως, μόνος του, και να οργανώνονται ακόμα χωριά ολόκληρα για να δούνε πώς θα προστατεύσουν τις κατοικίες τους κλπ. Γεννήθηκε και αυτό το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, που μπορούν όλα αυτά μαζί να δώσουν και δίνουν ήδη στο φεστιβάλ, έτσι εκφράζεται, ένα νεανικό ξέσπασμα, γι' αυτό και είναι τόσο μαζικά, μια μεγάλη συμμετοχή που τόσο και για το πολιτιστικό του κομμάτι που πάντα είναι... Εκεί ήθελα να φτάσω με το πολιτιστικό κομμάτι, γιατί το φεστιβάλ είναι πλέον το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και φαντάζομαι ότι θα έχει αναφορά και στο μεγάλο πόντα, στο Μίκη Θεοδωράκη, φαντάζομαι. Ναι, το έχουμε ανακοινώσει. Ούτως ή άλλως είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που ήταν και επιθυμία του να ξαναπαιχτούν οι γειτονιές του κόσμου. Αυτό το φοβερό έργο του Γιάννη Ρίτσου και μελοποίηση, και που έχουν πολλά χρόνια να παιχτούν ορισμένα από αυτά τα τραγούδια στη σκηνή. Βεβαίως, μετά το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, αποφασίσαμε ως κεντρικό συμβούλιο να αφιερώσουμε ολόκληρη την τρίτη μέρα το πολιτιστικό ιδιαίτερα κομμάτι στο έργο του. Έργο που θεωρούμε ως και χρέος να συνεχίσουμε να το διαδίδουμε στις νεότερες γενιές. Το φεστιβάλ ούτως ή άλλως έπαιζε πάντα τέτοιο ρόλο για το προοδευτικό τραγούδι, το τραγούδι που ανοίγει τη σκέψη, όλη την τέχνη που ανοίγει τη σκέψη, το μυαλό, τους προβληματισμούς. Τους βαθαίνει, τους βοηθάει να είναι πιο πολύτιμοι και χρήσιμοι στην καθημερινή δράση. Είναι βεβαίως, πέρα από την τρίτη μέρα,
επειδή και σήμερα που είναι η πρώτη μέρα, πολλοί καλλιτέχνες ναι. προσαρμόσανε το πρόγραμμά τους. Οι περισσότεροι δηλαδή θα έχουν το δικό τους μικρό μερίδιο έτσι, στο φεστιβάλ, στο να ακουστεί πάρα πολύ η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ θα ήθελα να πω και για το έρωμα που θα γίνει σε έναν άλλον, σε μια άλλη μεγάλη μορφή, στον Αλκαλκαίο, έτσι. Ναι. Που είναι την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αύριο, ναι, ναι, ναι. Με τη συμμετοχή έτσι, πολύ αξιόλογων. Του Μίλτου του Πασχαλίδη, του Θήμου ναι. του Παπαδόπουλου, του Παντελή του Θαλασσινού, του Γιάννη του Κότσερα και του Μίλτου ναι. του Θήμου. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε με ονόματα γιατί είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί. Σωστά, σωστά, ναι, θα μου έχει την, εγώ, την εκπομπή αυτή και την επόμενη ενδεχόμενα. Αλλά ξέρετε, τα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου δεν λείπουν ποτέ από το φεστιβάλ. Ναι. Ποτέ. Και όπως μπορεί. Πέρα από τα πιο πολιτικά που λέμε και τραγούδια που μιλάνε για την καθημερινότητα να έχουν πάντα μέσα τους στίχους φωτιά για την κοινωνική πραγματικότητα. Και σε αυτό τα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου είναι πραγματικά παράδειγμα για το πώς γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάει από σήμερα το ραντεβού στο Πάρκο Τρίτσης, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Έτσι είναι και θα είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όλες τις μέρες, ιδιαίτερα στην πολιτική συγκέντρωση που θα στείλει και ένα μήνυμα και θα είναι και ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, στον εργατικό λαϊκό κόσμο της Αττικής, της Αθήνας, μια ολοκλήρωση όλης αυτής της περιοδίας του φεστιβάλ, ότι υπάρχει λύση με κουκουέ πιο δυνατό να σταματήσουμε αυτή τις δοκιμασμένες, χιλιοδοκιμασμένες πια λύσεις από τα πάνω, να περιμένουμε σωτήρες, αλλά να μπούμε μπροστά, να οργανώσουμε τον αγώνα μας, την πάλη μας, με τη μαζική μας συμμετοχή στο κίνημα, για να ανοίξει μια ριζικά διαφορετική προοπτική. Και την προοπτική αυτή την περιγράφουμε, τη λέμε, είναι η κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, ο σοσιαλισμός, και μπορεί ο καθένας να βρει και απαντήσεις και για την πείρα που έχουμε από όλη αυτή την προσπάθεια του ανθρώπου να απαλλαγεί από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, από τους σημερινούς αγώνες, πώς ανοίγουμε πιο αποτελεσματικά το δρόμο για να ξημερώσουν οι μέρες, να έχουμε όλο τον ουρανό και όχι να βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Παπαδιάλα. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.